σε μια ουσιαστική διευθέτηση του χρέους και διευθέτηση και η διευθέτηση πλέον αφορά τη ρητή υποχρέωση των εταίρων μας, διότι έχουμε βγει από το κάδρο και η μπάλα τώρα δεν είναι στο δικό μας γήπεδο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Παιδείας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι στοχοπροσιλωμένη στην επίτευξη συμφωνίας της 22 Μαΐου και υπογράμμισε ότι είναι η πρώτη φορά στα χρόνια της μνημονιακής περιπέτειας που κλείνει μια αξιολόγηση και δεν εφαρμόζονται μέτρα για να ληφθούν χρήματα, αλλά παίρνουμε χρήματα και δεσμευόμαστε για την εφαρμογή των μέτρων την επόμενη περίοδο, είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι η πρώτη φορά στα χρόνια της μνημονιακής περιπέτειας όπου κλείνουμε μια αξιολόγηση και δεν εφαρμόζουμε μέτρα για να πάρουμε χρήματα, αλλά παίρνουμε χρήματα και λέμε ότι θα εφαρμόσουμε, δεσμευόμαστε για την εφαρμογή των μέτρων στην επόμενη περίοδο, υπό τον όρο βέβαια ότι θα έχουμε την βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. Αυτό δεν είναι ένα σχήμα λόγου. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας οριμαγδός και κατά βάση απευθύνεται και είναι εναντίον της ιδιωτικής οικονομίας. Η ιδιωτική οικονομία αυτή τη στιγμή τίνει να εξαλειφθεί. Η ιδιωτική οικονομία η οποία παράγει πλούτο. Είναι ουσιαστικά ένα τέταρτο μνημόνιο. Μπορεί να μην φέρει την επικεφαλίδα memorandum, differendum και ούτω καθεξής αναφορικά με τα όσα περιλαμβάνονται ως επικεφαλίδες των μνημονίων, άρα σίγουρα είναι μνημόνιο. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση πήγε για αξιολόγηση, πήγε να αξιολογήσει την πορεία της εφαρμογής του τρίτου μνημονίου που έχει υπογράψει και τελικά γυρνάει πίσω με ένα τέταρτο μνημόνιο. Τέταρτο μνημόνιο βαρύτερο από τα άλλα. Ένα μνημόνιο που δεν συνδέεται με χρηματοδότηση και όλοι αντιλαμβανόμαστε τώρα όταν σε πάρει του κακού η σκάλα δεν έχει τελειωμό αυτό το πράγμα. Αυτή η συμφωνία θεωρώ ότι τελικά ξεδιπλώνει εκείνες τις διαδικασίες για την οριστική λύση της Επιτροπής. Σαφώς και δεν είναι ό,τι ευχάριστο αυτό που αναγκάζεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ να κάνει. Είναι όμως το εφικτό, ξέρετε. Είναι αυτό το οποίο μπορούσε να κάνει μέσα από συμβιβασμούς, μέσα από συγκρούσεις, μέσα κτλ. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο μεταξύ άλλων για τη μεγαλύτερη επιχείρηση της πολιτικής εξαπάτησης που εφαρμόστηκε ποτέ στη χώρα μας. Αυτοί που φορούσαν τη μάσκα του οργισμένου επαναστάτη τα έδωσαν τελικά όλα για να μείνουν στην εξουσία. Ανταυτού υπέγραψαν άλλα δύο μνημόνια. Θυμίσουμε στους πολίτες ότι παραχώρησαν την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος των SSM για 35 χρόνια, ότι δέσμευσαν την περιουσία του δημοσίου μέσω του υπερταμείου για 99 χρόνια και από το τέλος της υποτέλειας βρεθήκαμε στην μεγαλύτερη εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας που έγινε στην πρόσφατη ιστορία.